πέτρες σκόρπιες, φθαρμένες από το χρόνο και τα φυσικά φαινόμενα, κατεστραμμένες από τη ροή της ιστορίας και την ανήσυχη ανθρώπινη φύση. Πρόκειται για ιστορικά μνημεία που ο σημερινός περιηγητής αδυνατεί να εκτιμήσει με μια πρώτη ματιά. Όμως, οι ναοί της χριστιανοσύνης ορθώθηκαν στα παράλια της Μικράς Ασίας και διαμόρφωσαν την πορεία των ανθρώπων που έζησαν εκεί. Η Μικρά Ασία είναι γεμάτη από ορθόδοξους ναούς, αλλά είναι αυτή των παραλίων που είναι γνωστότερη στο μέσο περιήγητη. Για 1600 περίπου χρόνια, ο χριστιανισμός κατήχε πρωταγωνιστική θέση στο πάνθεον των θρησκειών της Μικράς Ασίας. Διαμόρφωσε κοινωνικές τάσεις και επηρέασε ιστορικές αποφάσεις. Πολλοί από τους πρωτοχριστιανικούς ναούς κτίστηκαν στους χώρους όπου βρίσκονταν οι αρχαίοι, προφανώς για να εξαγνίσουν το χώρο των ειδώλων, όπως ο Βυζαντινός ναός πίσω από τη σκηνή του αρχαίου θεάτρου της Πριήνης. Θέλοντας συγχρόνως να διατηρήσουν την ιερότητα του χώρου, οι πρώτοι χριστιανοί έκτισαν ναούς, όπως η Βασιλική της Ξάνθου, που δεσπόζει μέσα στα ερείπια της αρχαίας πόλης. Αυτές οι δύο αντίθετες ανθρώπινες επιθυμίες, που τελικά συμπληρώνουν η μία την άλλη, πρωτοστάτησαν στη θεμελίωση της νέας θρησκείας που γαλούχησε τους εκλεκτότερους και επιφανέστερους κατοίκους της Μικρασιατικής γης. Στα ερείπια των αρχαίων Ερυθρών, κοντά στο ναό της Αθηνάς και μέσα στα τείχη της αρχαίας πόλης, βρίσκεται το προσκυνητάρι της Αγίας Έβρεσης, καθώς και κατάλοιπα του Βυζαντινού νεκροταφείου. Αγκαλιαστά με το Βυζαντινό ναίσκο, βρίσκεται ο ναός της Αγίας Ματρόνας, οικοδόμημα του 18ου αιώνα που ανακατασκευάστηκε μετά τους σεισμούς του 1883. Είναι μία από τις πολλές εκκλησίες που δέσποζαν στη Μίζωνα περιοχή της Ερυθρέας στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν από τους 66.000 κατοίκους της περιοχής, οι 60.000 ήσαν Έλληνες. Τα μικρασιατικά παράλια συγκέντρωναν πάντα τους εκλεκτούς του επιστημονικού, εμπορικού και καλλιτεχνικού κόσμου. Η Έφεσος, μία από τις 12 πόλεις της Πανιωνίου Ομοσπονδίας, ιδρύθηκε από τους Κάρες και τους Πελασγούς και χαρακτηρίστηκε σαν ο οφθαλμός της Ασίας, όχι μόνο λόγω της γεωγραφικής της θέσης, αλλά και λόγω της κοινωνικής και πνευματικής ακμής των κατοίκων της. Ο χριστιανισμός είδε το φως στην Έφεσο το 56, όταν πρώτος εκεί κήρυξε τις αρχές της νέας θρησκείας ο Απόστολος Παύλος στο αρχαίο θέατρο, προκαλώντας την μήνη των ιερέων του Αρτεμισίου. Η Εκκλησία της Παναγίας στην Έφεσο αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα μνημεία στην ιστορία του χριστιανισμού, γιατί είναι η πρώτη που αφιερώθηκε στη χάρη της. Όταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης επισκέφθηκε την πόλη το 64, η παράδοση λέει ότι τον συνόδευε η Παναγία. Το αρχικό κτίσμα είναι του 2ου αιώνα. Χωρίζεται σε τρία κλήτη και ονομαζόταν μουσείο, ένα είδος ανώτατης σχολής, όπου διδάσκονταν μεταξύ άλλων επιστημών η ιατρική και η θεολογία. Το μουσείο μετατράπηκε σε χριστιανική βασιλική τον 4ο αιώνα, που θεωρείται η μεγαλύτερη σε μήκος εκκλησία. Το μήκος της έφτανε τα 260 μέτρα. Χρησιμοποιήθηκαν μάρμαρα από το στάδιο της πόλης, όπου πολλοί χριστιανοί μαρτύρησαν για την πίστη τους.
Από τα λουτρά του λιμανιού μεταφέρθηκε ο μαρμάρινος ομφαλός που βρίσκεται τώρα στη μέση του ναού. Τον 10ο αιώνα, μετά τις βαρβαρικές επιδρομές, το ανατολικό τμήμα της κατεστραμμένης εκκλησίας μετατράπηκε σε άλλο ναό και ένα μικρότερο παρεκκλήσι κτίστηκε στο νοτιότερο τμήμα. Η Εκκλησία της Παναγίας χαρακτηρίζεται από το ανήσυχο πνεύμα των καιρών που δημιουργήθηκε το κτίσμα. Διαθέτει έντονα στοιχεία από τις θρησκείες που έσβησε ο χρόνος και ο άνθρωπος. Στην τεχνοτροπία της συνυπάρχουν θεμελιώδη χαρακτηριστικά της χριστιανικής τέχνης που επικράτησαν λιγότερο ή περισσότερο και εδραίωσαν το ύφος της. Όταν το έτος 312, με το διάταγμα του Κωνσταντίνου του Μεγάλου, ο χριστιανισμός γίνεται η επίσημη θρησκεία, οι Εφέσιοι έκτισαν αρχικά πάνω στον τάφο του Ιωάννου του Θεολόγου εκκλησία που ονόμασαν Αποστολείο. Ο Απόστολος Ιωάννης έφτασε στην πόλη το 64 και δίδαξε εκεί επί 30 συνεχή χρόνια. Το 401 λειτουργήσε στο ναό ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ενώ το 412 οι Αθηναίοι πατέρες Βαρνάβας και Σοφρόνιος προσκύνησαν τον τάφο του Αγίου. Το 537 ο Αυτοκράτορας Ιουστινιανός έκτισε τον πρώτο ναό του Θεολόγου, εφάμιλο σε μεγαλοπρέπεια του ναού των Αγίων Αποστόλων της Κωνσταντινούπολης. Η φήμη του νέου αυτοκρατορικού ναού είχε μεγάλη απήχηση στους κατοίκους της Ανατολίας. Το όνομά του δόθηκε στην πόλη, που έκτοτε ονομάστηκε Άγιος Θεολόγος. Η ιστορική πορεία του ναού περιλαμβάνει μεγάλες περιόδους ακμής και παρακμής. Το 1106, ο Ρώσος περιηγητής, ηγούμενος Δανιήλ, αναφέρει ότι επί των ημερών του σωζόταν ο μανδύας του Απόστολου Ιωάννου, η κάρα της μυροφόρου Μαρίας Μαγδαληνής και η εικόνα της Θεοτόκου από την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο το 431. Στα μέσα του 12ου αιώνα, πληροφορούμαστε από επιστολή του Μητροπολίτη Εφέσου Γεωργίου Τορκονίκη προς τον Μητροπολίτη Αθηνών πως ο ναός έχει εγκαταληφθεί και έχει περιέλθει σε άθλια κατάσταση. Τα ψηφιδωτά πέφτουν και απειλούν την ακεραιότητα των εκκλησιαζόμενων. Η πρώτη καταστροφή του ναού συμπεριλαμβάνεται στην κατάληψη της Εφέσου από τους Τούρκους την 29η Οκτωβρίου 1304. Τα σκεύη του ναού πουλήθηκαν και αυτός κατεδαφίστηκε για να οικοδομηθεί το Μέγα Τζαμί. Πολλοί περιηγητές για αιώνες πίστευαν ότι το τζαμί αυτό ήταν ο ναός του Αποστόλου. Η ολοκληρωτική καταστροφή του ναού επήλθε το 1404 κατά τη μεγάλη επιδρομή του Ταμερλάνου, όπου η πόλη καιγόταν επί 4 ημέρες. Έκτοτε και για πολλούς αιώνες ο περίφημος ναός έμοιαζε με άμορφη μάζα ερυπείων. Από τον Ιούλιο του 1921 μέχρι τις 21 Αυγούστου 1922, η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, που είχε την έδρα της στην Αθήνα, άρχισε ανασκαφές στο χώρο του ναού και έφερε στο φως ένα μεγάλο μέρος του. Σήμερα, η Εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου μπορεί και πάλι να εξιστορεί την πορεία του ελληνικού στοιχείου στο χώρο της Εφέσου. Στην Πέργαμο, το Ιερό του Θεού Σέραπη μετατράπηκε σε Ορθόδοξο ναό κατά τους χριστιανικούς χρόνους.
Η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Ευαγγελιστή δυνάμωσε την παρουσία του ελληνισμού στο χώρο και η Νέα Πέργαμος χαρακτηρίστηκε μία από τις σημαντικότερες ελληνικές πόλεις. Το κτίσμα του Σεράπιου διαμορφώθηκε σε θρησκευτικό λατρευτικό χώρο. Εκεί, οι ναοί του Αγίου Ιωάννη και του Αγίου Αντίπα έγιναν πόλος έλξης για πλήθος χριστιανών από τον ευρύτερο χώρο της Μικράς Ασίας. Στο νησί του Αγίου Νικολάου, ένα παλιό υδραγωγείο και ένας μικρός οικισμός από την εποχή του Βυζαντίου πλαισιώνουν τρεις βυζαντινούς ναούς. Φημολογείται πως μοναχοί έζησαν εκεί και ότι για αιώνες ο χώρος ήταν αυστηρά εκκλησιαστικός. Τα ερείπια του ναού του Αγίου Νικολάου ορθώνονται μέχρι σήμερα στο κέντρο του νησιού. Εκεί βρέθηκε μια τρίπτυχη εικόνα με τις παραστάσεις του Αγίου Νικολάου, της Αγίας Βαρβάρας και του Αγίου Σάβα που μεταφέρθηκε στο γειτονικό Λιβύση. Δεν υπάρχουν γραφές που να μας πληροφορούν για την ιστορική εξέλιξη του τόπου. Μπορεί το μικρό χωριό με τους μισογκρεμισμένους πια ναούς να εξυπηρετούσε τις ανάγκες των μοναχών του νησιού. Ίσως το νησί να αφιερώθηκε στον Άγιο, προστάτη των θαλασσών και των ναυτικών, για να ξορκίζονται η πειρατεία, το λαθρεμπόριο και οι λαιλασίες. Πάντως, οι λαθρέμποροι του 19ου αιώνα έκρυβαν τα όπλα τους και τη λία τους στις σπηλιές του νησιού, γιατί και αυτοί θεωρούσαν προστάτη τους τον Άγιο Νικόλαο. Στους νεότερους χρόνους, την καθαρή Δευτέρα, ο Άγιος Νικόλαος αποκτούσε ένα άλλο πρόσωπο. Οι κάτοικοι της Μάκρης γιόρταζαν την ημέρα εκεί. Αν και η ιστορική εξέλιξη του νησιού του Αγίου Νικολάου παραμένει σχετικά σκοτεινή, υπήρχαν άλλα χριστιανικά ιστορικά μνημεία που η τεκμηριωμένη ιστορία τους υπάρχει μόνο στα κείμενα, γιατί τα ίδια έχουν ολοσχερώς καταστραφεί. Η εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου στην οίκαια της Βυθινίας οικοδομήθηκε στην μετά τον Ιουστινιανό περίοδο, στο μεταβατικό διάστημα ανάμεσα στους παλαιοχριστιανικούς χρόνους και τη Βυζαντινή περίοδο. Χρονολογείται ανάμεσα στα τέλη του 7ου ή στις αρχές του 8ου αιώνα και σωζόταν μέχρι το 1922. Ο ναός, αν και επισκευάστηκε διεξοδικά τουλάχιστον δύο φορές, τον 11ο αιώνα μετά από σεισμό και το 1807, διατήρησε σε όλες τις φάσεις της ιστορίας του την αρχική μορφή του σταυροειδούς κτίσματος με τρούλο. Στο υπαίρθυρο της βασιλικής πύλης, μεταξύ Νάρθηκα και Ναού, υπήρχε ψηφιδωτό Παναγίας Δεωμένης. Στο χαμηλό θόλο, ακριβώς πάνω από την είσοδο στον Νάρθηκα, σωζόταν ψηφιδωτό με τους 4 Ευαγγελιστές και στη Θάρια με τον Χριστό, τον Ιωάννη τον Πρόδρομο και τον Ιωακήμ με την Άννα. Στο τεταρτοσφαίριο του Ιερού, υπήρχε το ψηφιδωτό της Θεοτόκου της Βρεφοκρατούσης σε χρυσό φόντο.
είχε αντικαταστήσει σταυρό από την εποχή της οικονομαχίας, που και αυτός είχε με τη σειρά του διαδεχθεί παλαιότερη παράσταση της Θεοτόκου. Εκατέρωθεν της Παναγίας υπήρχαν παραστάσεις τεσσάρων αρχαγγέλων που με λάβαρα πλαισίωναν την παράσταση της ετοιμασίας του θρόνου. Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Μοίρα χαρακτηρίζεται από μια διαχρονικότητα που φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Κατά τον 4ο αιώνα, ο Άγιος Νικόλαος έγινε Μητροπολίτης Μοίρων. Πιθανόν όμως να υπήρχε μια εκκλησία στο χώρο του ναού από τον 3ο αιώνα. Το σημερινό κτίσμα έχει υποστεί πολλές αλλαγές και επεκτάσεις. Πιθανολογείται πως ο ναός καταστράφηκε από τον σεισμό του 529, αλλά επισκευάστηκε σύντομα με τη βοήθεια που έστειλε ο Ιουστινιανός. Το 1034 ο ναός καταστράφηκε από επιδρομή των Αράβων, επιδιορθώθηκε όμως από τον Κωνσταντίνο τον Ένατο το 1043. Τελευταία ιστορική σημασίας αναστήλωση αναφέρεται αυτή των μέσων του 19ου αιώνα από τον Τσάρο Νικόλαο τον Πρώτο. Το συγκρότημα του ναού αποτελείται από κτίσματα και παρεκκλήσια που αναπτύχθηκαν σε διαφορετικές εποχές, αλλά κυρίως τον 8ο αιώνα. Αυτά πλαισιώνουν το κύριο κτίσμα, τη Βασιλική Μετατρούλου, κατασκευή του 5ου ή 6ου αιώνα. Ο ναός είναι από τα λίγα ιστορικά μνημεία Βυζαντινής εποχής που συντηρούνται μέχρι σήμερα κάτω από την αιγίδα διεθνών οργανισμών στην Μικρά Ασία. Ο Άγιος Νικόλαος διακατέχει μία από τις δημοφιλέστερες θέσεις στο πάνθεο των Αγίων ολόκληρου του χριστιανικού κόσμου. Ο λαός έχει βαφτίσει τον Άγιο Νικόλαο ναύτη και θαλασσίτη. Πηγαίνοντας κάποτε ο Άγιος στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσει, έσωσε με την προσευχή του το πλοίο από βέβαιο ναυάγιο. Η παράδοση αυτού του συμβάντος άφησε στη συνείδηση των Νεοελλήνων την πεποίθηση ότι ο Άγιος είναι ο προστάτης των θαλασσών. Αυτή η ιδέα επεκτάθηκε σε όλο το χριστιανικό κόσμο. Ο Άγιος πολλές φορές απεικονίζεται με τα άμφια του Επισκόπου και με τρία παιδιά στα πόδια του ή τρία πουνιά χρυσό κοντά του. Τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου, οι σχέσεις του χριστιανισμού και της Ρωμιοσύνης είναι αδιάρρηκτες στα παράλια της Μικράς Ασίας. Οι χριστιανικοί ναοί όμως έμελε είτε να καταστραφούν ολοκληρωτικά, είτε να μετατραπούν σε τεμένη της μουσουλμανικής θρησκείας. Στο Λιβύσι, που παραμένει μέχρι σήμερα όπως το έφτιαξαν και το έζησαν οι Έλληνες, υπήρχαν πολλοί ναοί και παρεκκλήσια, όπως του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Ιωάννη, της Αγίας Μαρίνας και του Αγίου Θαρανού. Η Κωμόπολη χωριζόταν σε τρεις συνεχόμενες ενορίες, στην Πάνω, τη Μέση και την Κάτω, που η κάθε μία είχε τη δικιά της εκκλησία.
Πολιούχος της Πάνω Ενορίας ήταν ο ταξιάρχης Μιχαήλ. Το μεγαλοπρεπές κτίσμα του ναού σώζεται μέχρι σήμερα. Είχε ωραία μαρμάρινα κοδωνοστάσια που το μικρότερο χρησίμευε στην πρόσκληση των μαθητών στο σχολείο. Ο παλιός, λιτός αλλά πλούσιος σε αφιερώματα ναός της Αγίας Άνης αντιπροσώπευε τη Μέση Ενορία. Το καλοκαίρι, οι δύο εκκλησίες δεν λειτουργούσαν, γιατί οι κάτοικοι κατέβαιναν στην πεδιάδα για παραθερισμό. Εκεί λειτουργούσε όλο το χρόνο η Παναγία Υπηριώτισσα, ο κύριος ναός της κάτω Ενορίας. Ονομαζόταν έτσι γιατί κάποτε στη θέση της εκκλησίας υπήρχε ένας πύργος που προστάτευε τον πληθυσμό από τις ληστρικές επιθέσεις. Η Παναγία Υπηριώτισσα έχει κρατήσει το λόγο της. Ορθώνεται μέχρι σήμερα εκεί, στις πύλες του χωριού, να το προστατεύει από εχθρική εισβολή. Ο Κυρκιντζές, πάνω από το γόνιμο κάμπο της Εφέσου, βρέθηκε σε μεγάλη ακμή στα τέλη του 19ου αιώνα. Στα σχολικά βιβλία της εποχής, η Κωμόπολη καλείται Ορεινή Έφεσος, ονομασία που υποδηλώνει την αρχαία ρίζα των κατοίκων. Πέρα από την πνευματική ανάπτυξη του τόπου, η έφορη γη άνοιξε ουσιαστικά το δρόμο της προόδου και της καλοζωίας. Ελαιώνες, στάρι, καλαμπόκι, μπαμπάκι, αλλά και σικομπαχτσέδες, όπως τους ονόμαζαν, αποτελούσαν σημαντικές καλλιέργειες που ανέβαζαν το βιωτικό επίπεδο των κατοίκων. Ανάλογα αισιόδοξες και ηλαρές ήταν οι ευχαριστίες των κατοίκων στις εκκλησίες του χωριού. Του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου ήταν η γιορτή της Ανδρίας. Νέοι με τα άλογά τους, ζωσμένοι με κάμες και πιστόλες, παράβγαιναν στα χωράφια. Τα ίδια αυτά άλογα καβαλίκευαν οι νέοι με τις γυναίκες τους, στολισμένες και περήφανες, στο πανηγύρι της Αγίας Τριάδας. Στις πλατείες στείνονταν χωροί και γλέντια, που μέχρι να τελειώσει η γιορτή φτάναν μέχρι τα κτήματα και τις εξοχές, για να πάρει ευλογία όλη η περιοχή, αλλά και το βιός τους. Το φθινόπωρο, τις παραμονές της γιορτής του Αγίου Δημητρίου, που πρωτολειτουργήσε το 1849, το χωριό ασβεστονόταν από άκρη σ' άκρη και στολιζόταν με μυρτιές και δάφνες. Με το ξεπούλημα της εποχιακής οδειάς, οι νέοι και οι νέες του χωριού έρευαν καινούρια ρούχα και τελείωναν τα προξενιά. Ανήμερα της γιορτής του Αγίου γίνονταν οι γάμοι στη σειρά. Στον αντίποδα του Κυρκιντζέ, που μέχρι σήμερα κρατά τη γαλήνιά του όψη, βρίσκεται το στιβαρό και μελαγχολικό Αϊβαλί. Οι Κηδονιές, πόλη βιομηχανική με 32.000 κατοίκους το 1920, όλους Έλληνες. Ιδρύθηκε από τους κατοίκους των γειτονικών νησιών, ιδίως της Λέσβου, στα τέλη του 16ου με αρχές του 17ου αιώνα. Από το λόφο του προφήτη Λία, η πόλη φαίνεται η ίδια, όπως τότε, που απαριθμούσε 11 ναούς, πολλά ξοκλήσια και 2 μοναστήρια. Οι εναπομείναντες ναοί
θυμίζουν έντονα τον ελληνισμό που ζούσε εδώ μέχρι το πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα. Τζαμιά και αποθήκες σήμερα επιμένουν να συνηγορούν στο όλο ύφος της πόλης που παραμένει έντονα ελληνικό. Τώρα, το Αϊβαλί μοιάζει σαν οποιαδήποτε άλλη κομμόπολη της περιοχής. Μόνο ο αρχιτεκτονικός ρυθμός, τα έντονα χρώματα και κάποια άλλα μικρά σημάδια που γλίστρησαν στο χρόνο υποδηλώνουν την εμπορική, κοινωνική και θρησκευτική ακμή της πόλης. Η Εκατόνηση, τα Μοσχονήσια, μπροστά από το Αϊβαλί, υπήρξαν το παραθεριστικό θέρετρο των Ελλήνων της περιοχής. Οι λίγες εκκλησίες που έχουν απομείνει θυμίζουν φαντάσματα κάποιου κρυφού παρελθόντος. Μέσα όμως από τα ερείπια και τους πρόχειρους στάβλους, η Εκκλησία των Ταξιαρχών στέκει ορθή σε πείσμα των καιρών. Κάποτε ίσως καταλάβουμε πως οι θρησκείες ενώνουν και δεν χωρίζουν τους λαούς.